Τώρα αλλάζουμε θέμα για μια ιστορική για τα κυπριακά δεδομένα και πρωτοποριακή ένα το παγκόσμιο επέμβαση 3-1 αποκατάσταση σε σπάνιο περιστατικό οστεοσαρκώματος, στην οποία προέβη επιτυχώς η χειρουργική ομάδα του Κυπριακού Κέντρου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Θα συζητήσουμε με την επικεφαλής της ομάδας, δόκτωρα Ζωή Νικολάου, και τον επίσης στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό που συμμετείχε, δόκτωρα Ελευθέριο. Καλημέρα, σας χαιρετώ και τους δύο. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μας λοιπόν, δίνετε την ευκαιρία. Βεβαίως. Και είμαστε εδώ ακριβώς να αναδεικνύουμε αυτά τα σπουδαία. Εμπροκειμένου, εδώ μπαίνει η χώρα μας στον ιατρικό χάρτη παγκοσμίως. Γιατρέ, κάνω αρχή από εσάς. Για να δούμε ακριβώς ποιος ήταν ο ασθενής, τι ήταν το περιστατικό. Διαβάζω ότι ίσως ήταν αλλού το πρόβλημα, εχειρίστηκε, υπήρχε καρκίνος ή εξελίχθηκε σε καρκίνο όγκος. Και πώς προέκυψε εδώ στην Κύπρο αυτή η επέμβαση. Λοιπόν, πρόκειται για έναν 37χρονο ασθενή από την Τινεσία, μόνιμον κάτοικον Κύπρου, ναι, ο οποίος προ πενταετίας εμφάνισε μια καλοήθινη αλλίωση στη γνάθον και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης της μισής γνάθου και αποκατάστασης με πλάκανο οστεοσύνθεσης. Στην πορεία, η αλλίωση αυτή είχε εξαλλαγή σε καρκίνο πλέον, σε οστεοσάρκωμα, που είναι μια σπάνια ασθένεια, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στην κάτω γνάθο. Και το πρωτοποριακό σε αυτήν την επέμβαση είναι ότι χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνησης σε συνδυασμό μαζί με τη δυνατότητα εκτύπωσης μοντέλων και κατασκευής εξατομικευμένων εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση αυτής της βλάβης. Ναι. Πρόκειται για μια πολύ ωραία επέμβαση, η οποία ονομάζεται 3-1. Για ποιο λόγο? Γιατί ταυτόχρονα γίνεται η αφαίρεση του όγκου, η αποκατάσταση με το εξατομικευμένο εμφύτευμα, που σκοπός του είναι να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ανατομία, δηλαδή την αισθητική του προσώπου του συγκεκριμένου ασθενή, και ταυτόχρονα υπάρχει η υποδομή και η υποδοχή για να μπορέσει ο ασθενής να βάλει δόντια άμεσα μετά την επέμβαση. Ναι. Άρα, αντιλαμβάνουμε, χρειάζεται αυτή η ομαδικότητα, γιατί το 3-1 συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνονται πράγματα παράλληλα. Σωστά, γιατρέ, καλημέρα. Έτσι, για να δούμε ακριβώς και τη δική σας συμβολή και να δούμε αν εδώ λειτουργεί εν είδη δημοσχεύματος που μπορεί και να απορρίψει, όχι μετά ο οργανισμός. Άρα, είναι και αυτό κάτι το οποίο παρακολουθείτε και έχετε έγνοια. Ναι. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια πολυδύναμη ομάδα. Για την προετοιμασία της επέμβασης, μάλιστα, ξεκινάμε από εργαστηριακό και ακτινολογικό επίπεδο, όπου με κατάλληλα τρισδιάστατες απεικονίσεις προβαίνουμε μετά στις εκτυπώσεις και την κατασκευή του συγκεκριμένου τιτανίου, το οποίο εναρμονίζεται πραγματικά, όπως το είπατε, σε ένα απομακρυσμένο ιστό, που είναι η περώνη. Δηλαδή, παίρνουμε ιστό από το πόδι, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλάμβανε και το οστό και τους μύες, αλλά και το δέρμα της περώνης. Αυτό μεταφέρεται όλο στην περιοχή της γνάθου. Αναστομώνονται με τα αγγεία του τραχύλου. Έχει οπωσδήποτε κάποιους κινδύνους απόρριψης του μοσχεύματος. Πλην όμως, όταν επιτύχει αυτή η τεχνική, αφενός γλιτώνει τον ασθενή από πολλαπλές επεμβάσεις και αφετέρου του δίνει το δικαίωμα έγκαιρα να προχωρήσει στις περαιτέρω θεραπείες του, δηλαδή στην χημειοθεραπεία εμπροκειμένου ή και ακτινοθεραπεία. Δηλαδή, ναι, δίνει τη δυνατότητα της έγκαιρης και περαιτέρω συνεπικουρίας των άλλων ειδικοτήτων. Μάλιστα. Άρα, γιατρέ Νικολάου, προκειμένου ο ασθενής χρειαζόταν επέμβαση πολλαπλές ουσιαστικά. Πρώτα να απαλλαγεί και από τον όγκο για να ξεκινήσει και τη θεραπεία του ή τη χημειοθεραπεία. Και προκειμένου θα έχανε ουσιαστικά την κάτω γνάθο, έτσι όπως βλέπουμε. Ναι. Για να δούμε και τη σημασία της δικής σας αυτής επέμβασης, που όλα έπρεπε να γίνουν και συγχρονισμένα, να είναι έτοιμο και το υλικό, η σημασία της σύγχρονης τεχνολογίας στη διάθεσή σας. Αυτά θα να δούμε, διότι γι' αυτά παίρνουμε και στο χάρτη και μπορεί, δεν ξέρω, θα γίνει και δημοσιοποίηση σε κάποιο περιοδικό επιστημονικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αντιμετωπίζαμε μόνο το πρόβλημα του να χάσει ο ασθενής τη γνάθον, αλλά αντιμετωπίζαμε και θέμα επιβίωσης του ασθενή, ναι, διότι ο όγκος, ναι, ήταν τόσο τεράστιος που σχεδόν έκλεινε η αεραγωγός. Δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει, ούτε και μπορούσε να φάει κανονικά. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχε γίνει
και τραχεοτομή και γαστροστομία για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αεραγωγό και τη σύντηση του ασθενή. Τέτοιες επεμβάσεις απαιτούν φυσικά νοσοκομεία για την, ναι, για την διενέργειά τους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει γίνει το Mediterranean, με το οποίο συνεργαζόμαστε σαν ομάδα. Ο κύριος ο γιατρός ο Παναγιώτου έχει πάρει τον αγγιούμενο γυμνό για την τοποθέτησή του στη Γνάθο. Και ο γιατρός, ο αγγιοχειρουργός, ο κύριος Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος, σαν αγγιοχειρουργός, είχε βοηθήσει στην αναστόμωση των αγγείων. Εκτός από το ιατρικό προσωπικό, απαιτείται νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αναισθησιολόγοι μας, οι οποίοι φυσικά είναι και αυτοί πολύ εξειδικευμένοι για να αντιμετωπίσουν τέτοια δύσκολα περιστατικά. Και το ευτυχές σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι καταφέραμε να αποδώσουμε τον ασθενή ένα αισθητικά καλό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την λειτουργία της κάτω γνάθου. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει, να κλείσει το στόμα, να φάει ο ασθενής και να προχωρήσει φυσικά με τις επόμενες θεραπείες του, οι οποίες είναι μυοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία. Και με φτεύματα το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα είναι ως να μην είχε συμβεί. Έτσι, και εμφανισιακά αντιλαμβάνομαι, γιατρέ. Και κλείνω με εσάς, γιατρέ. Καλημέρα σας. Το ότι έχει να κάνει, αν έτσι, ήταν δύσκολο το εγχείρημα, δεν ξέρω πώς το πιστέψατε. Είναι μια ομαδική δουλειά. Και αντιλαμβάνομαι τώρα πάτε και για άλλα, έτσι, μιας και ναι, το δοκιμάσατε. Η πίστη είναι το ίμιση του παντός. Αλλά επειδή η τύχη δεν υπάρχει, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, τύχη είναι απλά όταν η κατάλληλη προετοιμασία συναντά τον κατάλληλο χρόνο. Θεωρώ ότι προχωρήσαμε συνετά, με σωστή σχεδίαση, σωστούς συνεργάτες σε κάθε επίπεδο. Γιατί, όπως είπαμε, το εγχείρημα ξεκινάει από τον ακτινολόγο, ναι, και τελειώνει μέχρι τον τελευταίο νοσηλευτή. Και πραγματικά, επειδή ίσως είναι και η πρώτη περίπτωση στον ευρύτερο ελλαδικό χάρτη, όπως γνωρίζω, και έρχομαι στο προηγούμενο σας ερώτημα, ναι, θα ανακοινωθεί και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχηματικής και Γνάθοπροσωπικής Χειρουργής στις 26-27 Ιανουαρίου, το περιστατικό αυτό. Ναι, όντως είναι η απαρχή για να δομήσουμε πάνω σε αυτό με σταθερά βήματα και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, και να μας αναδομήσετε. Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ, καλημέρα, και εσάς, γιατρέ Νικολάου. Καλή συνέχεια και θερμά συγχαρητήρια για αυτό το επίτευγμα. Σας χαιρετώ.